προσπάθεια αυτή για τη δημιουργία προαστιακού σιδηροδρόμου από τη Σύνδρο έως το λιμάνι που εξυπηρετεί όλες τις ειδικές συνοικίες της πόλης, εγώ θεωρώ ότι ανοίγει μια νέα σελίδα στις αστικές μεταφορές της πόλης, βάζοντας μέσα και τον προαστιακό σιδηροδρόμο, ένα μέσο το οποίο χρησιμοποιείται ευρύτατα σε όλη την Ευρώπη. Και πιστεύω ότι αυτή είναι η αρχή μιας νέας εποχής για τις αστικές μετακινήσεις στην πόλη. Όσον αφορά τη νέα προσφυγή που καταθέτει ο Δήμος, θα μας πείτε δύο λόγια λίγο. Έτσι, για το Περιστακό δεν κατέθεσε προσφυγή. Όχι, όχι, για το Μετρό. Ο Δήμος κατέθεσε δεύτερη προσφυγή για την απόφαση που έβγαλε το ΚΑΣ τον Ιανουάριο, διότι έχω δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν μας ικανοποιεί η απόφαση, ο τρόπος που είναι διατυπωμένη αυτή η απόφαση, διότι δεν εξασφαλίζει με τον τρόπο που θέλουμε να εξασφαλιστούν αυτά τα εξαιρετικά μεγάλη σημασία ευρήματα. Αλλά όπως σας είπε και ο Υπουργός, και όπως λέει η πρώτη προσφυγή, η απόφαση της πρώτης προσφυγής, η οποιαδήποτε δικαστική διαμάχη που έχουμε με το Υπουργείο Πολιτισμού ή με το Δημοτικό Μετρό δεν εμποδίζει την κατασκευή των έργων. Ευχαριστώ.